Σωτήρη, καλησπέρα από το Λίμπερο και την κουμπί του All About Aris. Μας ακούς κανονικά, Σας ακούω. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Να πούμε συγχαρητήρια και σε σένα για την επιτυχία της ανόδου. Ολοκληρώνεται την Κυριακή μια χρονιά. Μια χρονιά που ξεκίνησε πριν από 9 περίπου μήνες, εκείνες τις αρχές Αυγούστου της περσινής σεζόν. Θέλω έτσι με το χέρι στην καρδιά σου, Τρίνα, να μου πεις πώς ήταν αυτή η διαδρομή αυτών των 9-10 μηνών, πώς είναι περίπου. Η διαδρομή αυτή ήταν ονειρική. Ονειρική, γιατί από την αρχή ξεκινήσαμε πολύ καλά. Ήμασταν συνέχεια μπροστά. Εντάξει, είχαμε λίγο μία εκεί πέρα κοντά στον Ιανουάριο, τέλος Δεκεμβρίου μέχρι Ιανουάριο λίγο είχαμε λίγο πίεση. Αλλά όλα πήγαν καλά όλη τη χρονιά. Νομίζω ήταν ονειρική η σεζόν. Mm-hmm. Τι να πω, ήταν... Δηλαδή δεν το περιμέναμε. Δηλαδή όταν ξεκινήσαμε το καλοκαίρι πιστεύαμε ότι θα ήταν πιο δύσκολα τα πράγματα. Ναι. Νομίζω ότι πήγαν όλα τέλεια. Mm-hmm. Δεν ξέρω και εσείς τι αίσθηση έχετε απ' έξω. Εμείς μέσα το ευχαριστηθήκαμε πάρα πολύ φέτος. Δηλαδή mm-hmm. και οι ποδοσφαιριστές και το team mm-hmm. και όλοι όσοι ήμασταν στο γήπεδο κάθε μέρα το απολαμβάναμε. Mm-hmm. Η αλήθεια... Και νομίζω βγήκε και στο γήπεδο. Ναι, σωστά. Η αλήθεια είναι πάντως ότι επειδή δεν ήσασταν ένα πολύ μεγάλο τεχνικό team, όπως αυτό που έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια, στην ουσία ήσουν εσύ και ο προπονητής κατά βάση και ο προπονητής τερματοφύλακας. Φυσικά ο Αντώνης Ολικούρης, ο οποίος κάνει τη δική του δουλειά με τους τερματοφύλακες και είναι ένα πολύ σοβαρό παιδί και κάνει πολύ σωστή δουλειά. Πρέπει νομίζω να ξοδεύατε καθημερινά αρκετές εργατοώρες, όπως λέμε, γύρω από το αντικείμενο, διότι ήσασταν οι μόνοι οι οποίοι έπρεπε να ετοιμάσετε την προπόνηση, να ετοιμάσετε τα πλάνα. Θέλω να μου περιγράψεις δηλαδή πώς ήταν ένα 24ωρο εδώ στη Θεσσαλονίκη για το Σωτήρη το Βίνο. Η αλήθεια είναι ότι η Θεσσαλονίκη δεν μας είδε καθόλου. Κρίμα, είναι ωραία πολύ, έπρεπε να τη δείτε. Οι δύο-τρεις φορές. Κέντρο πήγα μία φορά όταν ήρθε ένας φίλος μου από τον Οροπό. Για να τον πάρω από το αεροδρόμιο για να τον πάω στο ξενοδοχείο. Δηλαδή θες GPS για να πας στο κέντρο. ναι, δεν πάω, δεν ξέρω να πάω. Η αλήθεια είναι αυτή, δεν ξέρω να πάω. Η δεύτερη φορά ήταν όταν είχαμε την κοπή της φύτας με την ομάδα και από τότε δεν έχω ξαναπάει. Δύο φορές έχω πάει. Η αλήθεια είναι αυτή. Καθημερινά δουλεύουμε πολύ και με το και ο coach ακόμα περισσότερο και εγώ τα δικά μου κομμάτια ακόμα τα δουλεύω καθημερινά. Γιατί δυστυχώς το ποδόσφαιρο εξελίσσεται. Η δουλειά μας είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δεν το καταλαβαίνω γιατί γνωρίζομαι με κόσμο και μου λέει εντάξει πάτε 2 ώρες το πρωί και φεύγετε. Δεν είναι έτσι. 2 ώρες πάνε οι ποδοσφαιριστές, εσείς εντάξει. Και, όχι, και οι ποδοσφαιριστές είναι παρεξηγημένοι. Γιατί τα παιδιά πρέπει να ξεκουράζονται, να πάνε σπίτι, να φάνε σωστά, να ξεκουραστούν. Πολλά παιδιά έχουν ένα ατομικό πρόγραμμα το απόγευμα και πρέπει να το κάνουν, παρακολουθούνται για να βελτιωθούν, για να μην έχουν τραυματισμούς. Όπως ας πούμε φέτος πήγαμε πολύ καλά, σε συνεργασία και με τον κύριο Παντασί, τον Βαγγέλη, και με τα παιδιά που και αυτά είναι στο γήπεδο και δεν φαίνονται, οι δύο οι φυσικοθεραπευτές μας, ο Νόντας ο Βουτσελάς, έτσι, που είναι φυσικοθεραπευτής και ο Μάριος ο Κουρουσιάκος, ο μασέρ μας, τα οποία τα παιδιά ας πούμε βοηθήσαν γιατί όταν ένας ποδοσφαιριστής ήταν κουρασμένος, πήγαινε ας πούμε ο Μάριος ή ο Νόντας το βράδυ και τους τρίβαν, έτσι, το οποίο δεν γίνεται αλλού, δεν γίνεται, πρέπει να πάνε σε δικούς και αυτά τα παιδιά ήταν πάντα διαθέσιμα. Αλλά δυστυχώς για μένα το πρόγραμμα είναι δύσκολο γιατί πρέπει να βγάλεις την προπόνηση την επόμενη, ατομικά προγράμματα για όλους τους ποδοσφαιριστές σε καθημερινή βάση και μετά να πάμε σε ανάλυση προπόνησης, σε ανάλυση παιχνιδιού, σε επιβάρυνση της επόμενης ημέρας κτλ. Συν ότι ο Σπανός δεν με αφήνει ήσυχο. Αυτή είναι η αλήθεια. Πόσες φορές τη μέρα σε παίρνει τηλέφωνο? Πόσες φορές τη μέρα σε παίρνει τηλέφωνο? Ασταμάτα, δεν μετριούνται, δεν μετριούνται. Δυστυχώς δεν μετριούνται. Δυστυχώς με την καλή έννοια, δεν μετριούνται. Είναι μόνο αυτό. Είναι η οικογένειά του και το ποδόσφαιρο. Το ίδιο ισχύει και για μένα και είναι ασταμάτητες οι ώρες που μιλάμε και βαράει συνέχεια το τηλέφωνο και... Δηλαδή μέχρι το έχω πει και σε κάποτε μια άλλη φορά είχα μιλήσει στην προετοιμασία και 2 η ώρα το βράδυ μπορεί να θυμηθεί κάτι γιατί κοιμάται αργά αυτός. Εγώ 12 η ώρα κοιμάμαι. Και να πάρει να με ξυπνήσει και να μου πει ρε Σωτήρη, αυτός θα κάνει αύριο τελικά. Ξέρω εγώ, Μιλούλοβιτς θα κάνει αύριο προπόνηση, τι γίνεται. Θα κάνει, πάμε ρε κότς. Ναι, αλλά έχει αυτό. Και πρέπει να το εξηγήσω 2 η ώρα το βράδυ γιατί θα κάνει, γιατί δεν θα κάνει και να ξανακοιμηθώ εγώ και αυτός να κοιμηθεί 4-5 το πρωί και να έρθει μετά στην προπόνηση. Μάλιστα. Οπότε σε προσωπικό χρόνο είχα πάρα πολύ λίγο, αλλά. Αλλά όταν ήταν, η ομάδα πάει καλά αλλά ήταν Σωτήρη, νομίζω και μεγάλη ευκαιρία για σένα. Δεν ξέρω, ήταν αφροντιστήριο, ένα πανεπιστήμιο Άρης, κακά τα ψέματα για σένα, που είσαι και νεαρός σε ηλικία. Ήταν ένα πολύ μεγάλο άλμα στην καριέρα σου. Πιο πολύ σε διαπροσωπικές σχέσεις και σε σχέσεις με τους φιλάθλους,
με τη διοίκηση, με τους ανθρώπους στα γραφεία, που είναι ένα επίπεδο πάνω νομίζω, και οι ποδοσφαιριστές ήταν πολύ υψηλού επίπεδου. Mm-hmm. Νομίζω ότι τα περισσότερα παιδιά αξίζουν να είναι και στη Super League. Mm-hmm. Και το πώς εμπνέανε ειδικά τώρα παιδιά, Σόζα, Δελιζήσεις, που τραβήξαν και το κουπί, Μουμίν, δεν θέλω να λέω ονόματα. Τα περισσότερα παιδιά έχουν mm-hmm. προσωπικότητα. Mm-hmm. Πρέπει να προσέξεις όσο μιλάς, γιατί είμαστε και σε κοντά σε ηλικία. Mm-hmm. Πρέπει να τους πείσω για αυτό που θα κάνουν, για την επιβάρυνση που θα δώσω, για την κούραση που θα τραβήξουν, για να το καρποθούν στους αγώνες. Πήγαν όλα καλά, με εμπιστεύτηκαν με το καιρό. Από την πρώτη μέρα δεν υπήρχε εμπιστοσύνη, κάποια παιδιά τα ήξερα και με εμπιστεύονταν. Ναι. Κάποια άλλα παιδιά σου λέει τι κάνει τώρα αυτό το, ας πούμε, ο νεαρός, τι κάνει τώρα ο νεαρός, τι θέλει να μας πει, τι είναι αυτά ναι. που κάνει. Άντε πάλι θα κουραστούμε, θα κάνουμε, δεν θα μπορούμε να πάρουμε τα πόδια μας. Ναι. Εντάξει, ο ποδοσφαιριστής και πάντα παραπονιέται, άμα έχει επιβάρεση ειδικά, άμα το φορτώνεις, πάντοτε. Οι ποδοσφαιριστές έχουν ένα παράπονο, το βγάζουμε. Οι ποδοσφαιριστές φέτος, από την προετοιμασία, ήταν 100% επαγγελματίες, οφείλουμε να το πούμε αυτό. Ναι. Και βγήκε νομίζω και στο πρωτάθλημα όλο. Ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Εντάξει, είναι σημαντικό να έχεις καλούς χαρακτήρες στην ομάδα. Είχανε, ήταν πολύ καλά, πολύ καλά. Όλα πήγανε τέλεια. Πάνω σε ποιο πρόγραμμα βασίστηκε η φετινή προετοιμασία από το ξεκίνημα, σε ποιες έτσι, προπονητικές νόρμες στηριχθήκατε και αποφύγατε και πολλούς τραυματισμούς και γενικότερα κύλησε η χρονιά, νομίζω σχετικά ομαλά, τα τρεξίματα βγήκανε, δεν υπήρχαν ιδιαίτερα θέματα σε αυτό το κομμάτι. Το αντιλήφθηκε νομίζω και ο κόσμος βλέποντας την ομάδα στο γήπεδο. Ναι, πήγαν όλα καλά. Το μοντέλο που κάνανε συγκεκριμένο, εντάξει, με τον καιρό το φτιάχνω, κάθε χρόνο νομίζω το βελτιώνω. Mm-hmm. Τι να πω, συνήθως πιο κυρία θέλω να σου πω ότι είναι ατομικό, μπορεί να είναι ομαδικό το άθλημα, mm-hmm. αλλά είναι και ατομικό σιγά σιγά. Μετρώντας τους παίχτες με την τεχνολογία, mm-hmm. με τα συστήματα, τα καρδιοσυχνόμετρα κτλ. Ο κάθε παίχτης έχει συγκεκριμένο όριο που αντέχει. Mm-hmm. Έτσι να το πω έτσι λίγο λαϊκά. Ένας άλλος παίχτης αντέχει περισσότερο, ένας άλλος παίχτης αντέχει λιγότερο. Πρέπει αυτός που αντέχει λιγότερο να τον προπονήσεις τόσο όσο να αντέχει το μάτς και να μην τον προπονήσεις παραπάνω. Γιατί μετά θα είναι κουρασμένος στο παιχνίδι. Ο παίχτης από την άλλη πάντα έχει περισσότερο, μπορείς να του κάνεις και λίγο παραπάνω προπόνηση και θα αντέχει και στο παιχνίδι. Με λίγα λόγια, ο κάθε παίχτης ατομικά, αλλά και συνολικά η ομάδα, θα πρέπει να είναι προπονημένη και ξεκούραστη για το παιχνίδι. Νομίζω αυτό είναι το μυστικό και αυτό μας πήγε καλά, το δουλέψαμε πολύ, το ψάξαμε με τον coach, mm-hmm. ταιριάζουν και οι ασκήσεις μας, ξέρω τι θέλει πάνω στην εβδομάδα να δουλέψει, προσαρμόζω τις ασκήσεις μου με τις δικές του και αυτό συνθέτει το puzzle και η ομάδα είναι σε καλή κατάσταση. Αλλά το βασικό είναι ότι είναι ομαδικό το άθλημα, αλλά ο κάθε παίχτης μετράμε την απόδοσή του ατομικά. Mm-hmm. Οπότε εκεί πρέπει να συνεργαζόμαστε. Τα ατομικά προγράμματα που παίρνουν και κάνουν ή πριν την προπόνηση ή μετά την προπόνηση. Και συνολικά, ας πούμε, κάποιο παίχτη, λέμε τώρα παράδειγμα το Βίνο, έλα το αγόρι μου είσαι κουρασμένος, τώρα Τετάρτη δεν θα κάνεις προπόνηση. Και να τον βγάλεις από το πρόγραμμα. Κάπως έτσι δηλαδή λειτουργήσε όλο το πλάνο. Και νομίζω ήταν επιτυχημένο και θα είναι και του χρόνου όπου πάμε ή αν μείνουμε εδώ βελτιωμένο πιστεύω. Γιατί κάθε χρόνο αυτό είναι το μυστικό, να μπορείς σε αυτά που κάνεις να τα διαβάζεις, να τα μελετάς και να βελτιώνεις. Ναι, κάθε χρόνο ότι... να λες είσαι μεγαλύτερος. Ότι το δικό σας ο τομέας αυτός της εκγύμνασης γενικότερα είναι ένας τομέας ο οποίος εξελίσσεται συνεχώς, πρέπει να επιμορφώνεστε, πλέον διαβάζετε, πρέπει να... αναπροσαρμόζετε τα πλάνα σας ενδεχομένως κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα. Έτσι είναι, συνέχεια γίνονται σεμινάρια, συνέχεια γίνονται διαλέξεις, συνέχεια γίνονται συνέδρια και συνήθως γίνονται και Σαββατοκύριακα και αυτό είναι το παραπονό μου και δεν συμμετέχω σε όσα θα ήθελα να συμμετέχω. Αλλά πλέον το ίντερνετ βοηθάει και πολλά βγαίνουν στο ίντερνετ και τα παρακολουθώ μόνος μου online. Mm-hmm. Δηλαδή κάτι απογεύματα, κάθομαι και διαβάζω, σούμε, κάτι Δευτέρες. Mm-hmm. Αλλά το μυστικό είναι αυτό που είπες και εσύ, συνέχεια να παρακολουθούμε, να βελτιωνόμαστε, να μπορούμε να αναλύουμε τις προπονήσεις και τους αγώνες και να βελτιώνουμε τους ποδοσφαιριστές και να βελτιωνόμαστε κι εμείς. Και σίγουρα ένας όρος που πλέον είναι στο ποδόσφαιρο δυνατός είναι ο αθλητικός επιστήμονας. Εκεί νομίζω πάω εγώ να καταταχθώ, όπως και τα περισσότερα παιδιά που δουλεύουν, που είναι οι προπονητές φυσικής κατάστασης, στη Super League και στη Football League οι περισσότεροι. Γιατί είμαστε επιστήμονες, πώς να το κάνουμε, δηλαδή παίρνουμε αναλύουμε τα δεδομένα, τα αναλύουμε, τα περνάμε στην ομάδα, τα ξαναπέρνουμε, τα ξαναπερνάμε και είναι πολύ δύσκολο αυτό. Πίστεψέ μου, είναι πολύ δύσκολο. Να μπορείς να καταλάβεις
πώς είναι ο παίκτης και να βελτιώσει την απόδοσή του. Ναι. Και όλο αυτό όχι κάτω από τις ιδανικότερες συνθήκες, γιατί ο Άρης ταλαιπωρήθηκε πολύ σωτήρι τα τελευταία χρόνια με την περιήγησή του σε άγνωστες κατηγορίες για τον μέγεθός του. Ναι. Το λες ένα παιδί που ήταν στο Πανεγιάλιο πριν έρθει στον Άρη. Όχι ότι είναι οργανωτικά ήταν πολύ καλά ο Πανεγιάλιος, αλλά εδώ είχαμε και ένα προπονητικό κέντρο. Ναι. Στον Πανεγιάλιο δεν είχαμε. Πηγαίναμε κάθε μέρα αλλού. Σε γήπεδο, σε ένα χωριό, στο άλλο χωριό, στο άλλο χωριό. Και στην Παναχαϊκή το ίδιο. Που ήμασταν με τον coach. Οπότε όταν εγώ έρχομαι εδώ στο Ρίσιο και έχω το γραφείο μου και μπορώ να κάτσω εκεί και να δουλέψω. Και έχω τον Τζακίρι που ήταν υπεύθυνο σωματισμού, φροντιστής όπως λένε. Και τον Βενέτη, τον συνεργάτη του. Και τους κύριους Σεφέριδες, τα δύο αδέρφια Γκάζι και πάνω, που έχουν τα γήπεδα χαλιά. Και τα παιδιά αυτά να είναι εκεί δίπλα μου, να φέρνουν καφέδες, να... ό,τι τους πεις να είναι εκεί, τα ρούχα το ένα το άλλο, να είναι όλα συνεντέλεια και μπορείς να δουλέψεις, τότε νομίζω δεν υπάρχει δικαιολογία αν σου λείπουν κάποιες ειδικές μπάλες ή κάποια κονάκια ή kettlebell ή κάποιες μπάρες. Μπορείς να προσαρμόσεις το πρόγραμμα και να δουλέψεις, εφόσον έχεις τουλάχιστον τα γήπεδα και το χώρο σου. Νομίζω το Ρίσιο είναι ευλογία, αν και δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Αυτό μπορεί να βελτιωθεί. Δεν υπάρχει. Ναι. Νομίζω θα βελτιωθεί. Και είναι ευλογία που έχει ο Άρης το Ρίσιο και για τον κάθε προπονητή και προπονητή φυσικής κατάστασης ή αθλητικό επιστήμονα ή τερματοφυλάκων ή οποιονδήποτε. Είναι ευλογία που έχουμε αυτό εκεί το μέρος και νομίζω ότι για μένα οι συνθήκες ήταν προς το ιδανικές. Μπορούσαν να είναι και καλύτερες. Αλλά εγώ είμαι ευχαριστημένος και νομίζω όλα πήγαν καλά. Δεν έχω να πω κάτι. Να πω ότι δεν ήταν. Εντάξει, μπορεί άλλος άνθρωπος θέλει να είχατε εδώ να ήταν 40 χρονών, να έχει άλλες παραστάσεις και να λέει ότι τι ήταν αυτά, ξέρω εγώ. Το γήπεδο μια μέρα ήταν 5 πόντους το χώρο το πιο ψηλό. Το γυμναστήριο δεν ήταν η συνεντέλεια, το αυτό, αλλά εντάξει, αυτά είναι στην καθημερινότητα. Ήταν σημαντικό το γεγονός στη δουλειά σου και γενικότερα στην ομάδα φέτος το ότι όταν ξεκίνησε στις αρχές Αυγούστου πέρσι η προσπάθεια ήταν το σύνολο σχεδόν το 90% από το roster ήδη διαθέσιμο για να βγει η δουλειά. Μέτρησε αυτό δηλαδή αυτό πολύ στην πορεία. Πολύ, πολύ σημαντικό είναι και πέρσι πάλι στον Απόλλωνα ήμασταν με τον κύριο Σπανό και τον κύριο Μεφορίδη και πάλι είχαμε την ίδια συνταγή ότι κάναμε και φέτος στην Μάρη. Δηλαδή το roster ήταν έτοιμο. Πήγαμε και τότε στα 3-5 πηγάδια. Και ήταν και όλοι οι παίχτες, άπαντες. Να μπορεί να τους δουλέψει ο προμοτής στην τακτική και εγώ να μπορώ να τους γυμνάσω. Το ίδιο έγινε και φέτος. Και είδατε το αποτέλεσμα ότι εντάξει, ειδικά το ξεκίνημα, γιατί όταν έχεις όλους τους παίχτες από την αρχή και σε φυσική κατάσταση θα είναι καλύτερα και σε τακτική θα είναι καλύτερα. Ναι. Και το ότι στην αρχή πέραμε πολλά μάτς προς το τέλος, όταν οι άλλες ομάδες δεν ήταν ακόμα έτοιμες, ενώ εμείς ήμασταν έτοιμοι γιατί δουλέψαμε ανελιπώς από το τέλος Ιουλίου, ούτε Αύγουστο, τέλος Ιουλίου ήταν. Δουλέψαμε ανελιπώς, υπολογίσαμε και στη διακοπή και νομίζω μπήκαμε πολύ έτοιμοι στο πρωτάθλημα και αυτό φάνηκε. Και νομίζω ότι εκεί κρίθηκαν και πολλά πράγματα. Αυτό πρέπει να το καρποθεί ο κύριος Μιροφορίδης και ο κύριος Σπανός που ήταν έτοιμο το ρόστερ και το δουλέψαμε όπως έπρεπε να το δουλέψουμε. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πολύ σημαντικό, ειδικά στη Β' Εθνική, που οι παίχτες δεν έρχονται έτοιμοι, κακά τα ψέματα. Τα παιδιά δεν είναι, θέλουν να ξεκουραστούν, είναι πολλά τα παιχνίδια, είναι δύσκολες οι συνθήκες, είναι περίεργα τα γήπεδα. Γιατί άλλο να παίζεις σε ένα γήπεδο σαν το Χαριλάο, μετά να πας, ξέρω εγώ, στο Καραϊσκάκι, μετά να πας στο Άκα, και άλλο να πας στον Εγνιακό να παίξεις με τη Λάσπη στο Βούργο. Είναι διαφορετικό. Οι επιβαρύνσεις είναι πολύ διαφορετικές. Τα ιστορικά φορτία είναι τεράστια σε τέτοια γήπεδα. Και μετά από το Βούργο μπορεί να πας, ξέρω εγώ, στην Καρδίτσα ή στο, που πήγαμε, στον Απόλλο Πόντο και να είναι τσιμέντο το γήπεδο. Πάλι είναι άλλες εξωτερικές επιβαρύνσεις διαφορετικές. Πάλι τα φορτία αλλάζουν. Πάλι ο παίχτης ήταν αλλιώς φτιασμένος. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Αλλά εγώ τα κοιτάω πολύ αυτά και ήταν δύσκολη χρονιά. Όπως και τα τελευταία 4 χρόνια που δουλεύω Β' Εθνική με το Σπανό. Μάλιστα. Αλλά νομίζω ότι αυτό καλά το είπατε. Ότι η ομάδα ήταν το καλοκαίρι έτοιμο το ρόστερ. Έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο. Και φάνηκε στο ξεκίνημα. Είστε κάπως οι γυμναστές οι αφανείς ήρωες, δηλαδή είστε οι άνθρωποι που διεκπεραιώνονται κάποια συγκεκριμένα κομμάτια της προπόνησης, αλλά πολύ σημαντικά μέσα στη χρονιά, και είστε και αυτοί που πολλές φορές αποτελείτε και τον ενδιάμεσο κρίκο μεταξύ του προπονητή και των παικτών, περνάτε πολλές ώρες, συνομιλείτε κατηδίαν με τους ποδοσφαιριστές, αντιλαμβάνεστε, πιάνετε μηνύματα πολλά, επειδή είστε πολλές ώρες με τους ποδοσφαιριστές. Είναι πολυσύνθετος ο ρόλος δηλαδή ενός γυμναστή στην ομάδα. Δεν είναι απλά πράγματα δηλαδή.
Ναι, είναι πολύ. Θέλει διαχείριση, το οποίο εγώ δεν το έχω ακόμα, γιατί είμαι μικρός και μερικές φορές θυμώνω και μπορεί, ας πούμε, να μην είμαι αυτός που πρέπει να είμαι και να χάνω τον έλεγχο. Λόγω εμπειρίας, νομίζω σιγά σιγά θα το βελτιώσω. Ναι. Θα ξέρω τα λάθη μου. Αλλά γενικά με τα παιδιά δεν είχα, με τους ποδοσφαιριστές, γιατί τα λέω παιδιά και είναι λάθος, με τους ποδοσφαιριστές δεν είχα προβλήματα. Είμαι κοντά με τους περισσότερους, αν όχι με όλους. Κάνουμε αυτό, είμαι και μόνος μου, δεν έχουμε τον βοηθό, τον συνεργάτη, τον άλλο να του σπάνω. Είμαι μόνος μου, είμαστε οι δυο μας. Σωστά, δεν υπήρχε κάποιος αναλυτής, κάποιος βοηθός με την έννοια του βοηθού. Υπήρχε, όχι, ναι. δεν έχουμε. Και είναι και ευχάριστο, γιατί μου αρέσει, είμαι κοινωνικό παιδί και στο όχι να βγω. Είμαι και στην παρέα μου, ξέρεις, είμαι λίγο έτσι πλακαντής και αυτά. Και ερχόμαστε κοντά με τους ποδοσφαιριστές, μεταφέρω πράγματα που λες, κάποια παραπονάκια, κάποιο τέτοιο, ή προσπαθούμε να προφυλάξουμε λίγο τη σχέση του ποδοσφαιριστή με τον προπονητή, γιατί κακά τα ψέματα, οι ποδοσφαιριστές που δεν αγωνίζονται όσο θέλουν είναι σίγουρα πάντα στεναχωρημένοι, λίγο εκνευρισμένοι και πρέπει λίγο να τα προσπερνάμε αυτά. Πάντα τριβές υπάρχουν, είναι σαν ένα ποδοσφαιρικό τμήμα. Και να φτιάχνουμε λίγο το κλίμα, ναι, γιατί στην απόδοση καλή είναι η φυσική κατάσταση, καλή είναι η τακτική, αλλά σίγουρα και η ψυχολογία παίζει το δικό της ρόλο. Ναι, και ειδικά όταν σε ένα ρόστερ του στον Άρη φέτος ο Τρίμι 25 ποδοσφαιριστές εν δυνάμει όλους βασικούς. Γιατί ήταν όλοι. Πού μπορούσαν να παίξουν ανά πάσα στιγμή στην ενδεκάδα της ομάδας. Οι τριβές είναι αναπόφευκτες, εντάξει. Και ένα μετάλλιο για τα παιδιά και για μένα νομίζω είναι ότι όποιο παιδί κλείθηκε να παίξει ξαφνικά, μπορεί την προηγούμενη εβδομάδα να ήταν εκτός 18, μπήκε και έπαιξε και ήταν και καλός και ανταπεξήλθε. Νομίζω τα περισσότερα παιδιά. Όποιος κλείθηκε να παίξει ήταν εκεί παρόν και έδωσε το 100%. Όσον αφορά ότι, ας πούμε, είμαι αφανής ήρωας, δεν είμαι μόνο εγώ. Είναι, όπως είπα, και τα παιδιά, οι φροντιστές και αυτά, είναι τα παιδιά στα γραφεία. Η Κατερίνα Εκότσου, ο Ζουμπούλης, ο Πιπερίδης, ο Τσαλουχίδης που ήρθε τώρα, ο κύριος Σίμος που είναι ο άμεσος συνεργάτης του Προέδρου και δεν φαίνεται. Όλοι αυτοί είμαστε ένα παγόβουνο, ας πούμε, που από κάτω είμαστε κάτω από το νερό και δεν φαινόμαστε. Όπως και οι ποδοσφαιριστές που δεν φαίνονται, γιατί κάποια παιδιά είναι στάρ, έτσι. Τα υπόλοιπα παιδιά, ας πούμε, λέμε τώρα ο Κάσο Πασχάλης ή ο Νίκητς που μπήκε 5 φορές όποτε χρειάστηκε και τα έδωσε όλα, δεν φαίνονται, δεν είναι διάσημοι, δεν είναι αναγνωρίσιμοι σαν τον Πλατέλα, ας πούμε, τον Σόζα, τον Βελιζήσι. Και όμως αυτά τα παιδιά είναι πολύ σημαντικά για την ομάδα, είναι η βάση στο παγόβουνο. Και όλα τα παιδιά μεταξύ μας ξέρουμε πόσο σημαντικοί είμαστε και δεν μας πειράζει. Εμένα δεν με πειράζει, ας πούμε, δεν μου άρεσε και η δημοσιότητα, να σας πω την αλήθεια. Και τώρα με το ζόρι, όχι με το ζόρι, δεν έχω κάτι με εσάς, με κανένα δεν έχω κάτι. Απλά ο κότς μου είπε, θα βγεις. Άντε, εντάξει, είναι το επιστέρασμα της χρονιάς. Νομίζω, εντάξει, πρέπει να αποδίδονται τα εύσημα σε όλους όσους συνετέλεσαν στο να επιστρέψει. Και σας ευχαριστώ πολύ και μου αρέσει τώρα που συζητάω και τα λέμε. Έτσι ξεκλειδώθηκα λίγο, γιατί στην αρχή ήμουν πολύ αγχωμένος. Μια και ξεκλειδώθηκες, θέλω να μας πεις έτσι ποιες στιγμές χαρακτηριστικά μέσα στη σεζόν σου έμειναν, ρε παιδί μου, σε αυτή την πορεία όλων αυτών των αγωνιστικών. Ναι, παραφέρθηκα σε κάτι πανηγυρισμούς και μου βάλε και χέρι ο Σπανός και μου λέει, τι είσαι, προπονητής ή φύλαχλος? Εντάξει, πες όταν είναι η σφιγμή. Ναι, είμαι στο... Τα γκολ που μπήκα στο τέλος, μου στον εργοτέλη, μπήκα μέσα και με έψαχνε να μου πει ότι θα αλλάξουμε το σύστημα για τα τελευταία 5 λεπτά, να το μεταφέρω στους ποδοσφαιριστές, και εγώ ήμουν μέσα και πανηγύριζα και αγκαλιά με τους παίχτες. Στο Πανσεραϊκό το ίδιο. Ήταν κάποια μάτς που ήταν δύσκολα και δεν πίστευες. Έλεγες, άντε στο τέλος θα πάρω ισοπαλία, αλλά ξέρεις, ισοπαλία μέσα σου σε πονάει. Και λες, και μπαίνει το γκολ και σου φεύγει όλη η πίεση, όλο το άγχος, όλη η τρέλα και μπαίνεις μέσα να πανηγυρίσεις και ο προπονητής σε ψάχνει. Ναι, και μετά πάλι ένα μάτς έγινε, πάλι βάλαμε γκολ προς το τέλος και πάω να φύγω να πανηγυρίσω και σκέφτομαι με τον Πασεραϊκό ότι μου είχε βάλει τις φωνές ο coach και γυρίζω και λέω, coach εδώ είμαι, coach εδώ είμαι, και με έβαλε να γίνει. Είναι κάποιες τέτοιες στιγμές που ξέρεις, μπαίνει το γκολ και τα χάνεις, δηλαδή είσαι απλός φύλαχος κι εσύ. Γιατί κακά τα ψέματα, δεν ξέρω αν έγινε αριανός, γιατί λόγω δουλειάς δεν μπορώ να υποστηρίξω ομάδα, να σας πω την αλήθεια. Και μεγάλος, ας πούμε, ο πατέρας μου είναι άλλη ομάδα, λέμε τώρα, και με μεγάλο αγιώς, και πλέον όσο ασχολούμαι επαγγελματικά με το ποδόσφαιρο δεν μπορώ να πω ότι είμαι κάποια ομάδα. Και δεν το κάνω για επαγγελματικούς λόγους. Απλά όταν δουλεύεις και είσαι μία εδώ και δένεσαι, φεύγεις, πας αλλού δένεσαι, φεύγεις, πας αλλού δένεσαι. Σίγουρα το μεγαλείο του Άρη ήταν μεγάλο και συγκλονίστηκα με τον κόσμο και με αυτά. Σε παρασέρνει δηλαδή η ατμόσφαιρα, ειδικά στο Βικελίδης. Ναι, είναι κάτι που δεν μπορείς να το αποφύγεις. Όχι, ειδικά τώρα ζήσαμε και την Μπόκα. Εντάξει, ήταν
τρομακτικό αυτό που έζησα. Και ευχαριστώ πολύ τον κόσμο του Άρη και τη διοίκηση που έκανε αυτό το φιλικό. Και ήταν ίσως αυτό να ήταν το πιο σημαντικό. Το φιλικό με την Μπόκα θα το λέμε, δηλαδή θα βάζουμε YouTube και θα λέμε στα παιδιά μας και τα δέει όταν ο μπαμπάς, ξέρω εγώ. Κόουτσαρε. Ναι. Καταλάβατε. Η σεζόν ολοκληρώνεται την Κυριακή. Είναι ένα τελευταίο παιχνίδι κόντρα στην αναγέννηση Καρδίτσας. Από Δευτέρα πλέον και επίσημα σε άδεια θα είναι η ομάδα. Η επόμενη μέρα που ξημερώνει, ποια θα είναι, ή είναι ακόμη νωρίς για να το σκεφτείτε? Κοίτα, για μας δεν έχουμε κάτι χειροπιαστό ούτε από εδώ ούτε από άλλη ομάδα, που ο κότσες και άλλος δεν θα μιλάει με άλλη ομάδα, γιατί είναι πολύ επιχαρτημένος αυτά. Ναι. Εγώ είμαι λίγο πιο αγχωτικός, αν και αυτός έχει τρία παιδιά, δεν έχω εγώ. Αλλά είμαι πολύ οργανωτικός, στο θέμα ότι ξέρω τι θα κάνω το πρωί, θα ξυπνήσω, θα πάω μετά στην προπόνηση, θα γυρίσω, θα φάω, θα κοιμηθώ, θα βγάλω την προπόνηση, θα πάω λίγο γυμναστήριο, θα ξανασχοληθώ με την προπόνηση. Θέλω να είναι το πρόγραμμά μου στάνταρ, και όταν τώρα είμαστε σε αυτό το κενό, λίγο αγχώνομαι, η αλήθεια είναι. Βέβαια έχουμε τώρα από εβδομάδα, είπε ο κότς ότι έχει ραντεβού με τον κύριο Καρυπίδη. Να. Για να μιλήσουν και να δούνε. Πρέπει να τελειώσει νομίζω πρώτα, γιατί είναι αυτό το στυλ του κ. Σπανού. Είναι επαγγελματίας μέχρι την τελευταία μέρα. Ακόμα αναλύει σε βίντεο τα παιχνίδια, ενώ είχαμε βγει μαθηματικά. Ακόμα κόλλαγε την προπόνηση ακριβώς τι έχει να κάνει και ο καθένας ποδοσφαιριστής τι πρέπει να κάνει στο τακτικό κομμάτι. Είναι 100% επαγγελματίας μέχρι την τελευταία μέρα. Τιμάει το συμβόλαιό του και περιμένει τον κύριο Καρυπίδη, και μετά θα εξετάσει αν έχει κάποια πρόταση, που μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάτι. Ναι, ναι. Αλλά νομίζω ότι είτε μείνουμε στον Άρη είτε πάμε κάπου αλλού, νομίζω θα είμαστε καλά. Θα είμαστε μαζί, πιστεύω, με τον coach. Ναι. Μας αρέσει και τους δύο συνεργασία μας. Νομίζω ταιριάζουμε απόλυτα. Ναι. Και στο εξαγωνιστικό και στο αγωνιστικό. Πάντως τους ποδοσφαιριστές δεν θα τους αφήσει χλωρό κλαρί. Το προγραμματάκι θα το πάρουν από Δευτέρα. Α, ναι, ναι, ναι. Είναι έτοιμο το πρόγραμμα της μεταβατικής περίοδου. Και τώρα λογικά, επειδή ακούνε και τα περισσότερα παιδιά, γιατί ίσως ξέρουν ότι θα μιλήσω, θα τους το αναλύσω τη Δευτέρα σε βίντεο, με προτζέκτορα. Θα τους εξηγήσω τι ακριβώς πρέπει να κάνουν, και είναι σημαντικό να το κάνουν, γιατί κάθε καλοκαίρι τραβάμε τα πάνδυνα εμείς οι προπονητές φυσικής κατάστασης για να επαναφέρουμε τα παιδιά. Ναι. Που παρατάνε τον εαυτό τους, γιατί είπα ότι τα φορτία και η πίεση όλη τη χρονιά είναι μεγάλα. Και το ψυχολογικό κομμάτι, ειδικά τώρα εδώ στον Άρη, είναι πολύ μεγάλο, κακά τα ψέματα. Ναι. Έχουν πίεση χωρίς ο κόσμος. Ο κόσμος νομίζω φέτος ήταν πολύ θετικός. Μας αγάπησε από το πρώτο φιλικό, ήρθανε, μας αγκαλιάσανε, μας στηρίξανε, αλλά μόνο και μόνο που βλέπεις τον κόσμο και θες να αποδείξεις ότι είσαι καλός, ότι είσαι ο καλύτερος, ότι θες να τα δώσεις όλα, μόνο αυτό σε αγχώνησε, στερσάρει τον οργανισμό. Και σίγουρα τώρα έχουν όλοι μια ανακούφιση, μια γαλλίαση, και σίγουρα θα αφαιθούν πολύ το καλοκαίρι. Ναι. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να τους επισημάνω κάποια πράγματα, και θα τους τα επισημάνω. Ναι. Γιατί ειδικά το καρδιαρμαστικό δεν πρέπει να το αφήσουν, γιατί αργεί να επανέλθει. Ναι. Θα δυσκολευτούν οι ίδιοι περισσότερο τις πρώτες μέρες. Εάν, ναι, αν αφήσουν τον εαυτό τους, ήδη θα το πληρώσουν. Σίγουρα, εσείς τώρα που παρακολουθείτε όλα τα αυτά, στην αρχή στην προετοιμασία όλοι έχουν λίγο τους κοιλιακούς, λίγο τους προσαγωγούς. Και αυτό είναι από την αδράνεια, γιατί αδρανεί ο οργανισμός και μετά ξαφνικά μπαίνει με μπάθ, μπαίνει επιβάρηση και ο οργανισμός κλατάρει και σου λέει, όπα ρε φίλε, θα πέσουμε κάτω. Μπαπ, ναι. Και σου βγάζει ένα προβληματάκι για τους κοιλιακούς, προς αγώς που έχουν οι περισσότερες προετοιμασίες. Ναι. Πάντως κακά τα ψέματα, Σωτήρη, από ποδοσφαιριστή σε ποδοσφαιριστή διαφέρει το επίπεδο, έτσι, προσέγγιση και επαγγελματισμού. Κακά τα ψέματα, κάποιοι είναι πιο επαγγελματίες, κάποιοι τους αρέσει περισσότερο η προπόνηση, κάποιοι δεν είναι τόσο της προπόνησης. Σε κάθε ομάδα πάντοτε υπάρχουν αυτές οι περιπτώσεις. Έτσι, έτσι είναι. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε διαφορετικοί, αλλά όλοι χρειαζόμαστε. Και οι πιο, που είναι πιο χαλαροί χρειάζονται, γιατί αποφορτίζουν το κλίμα. Ναι. Γιατί και σε μια ομάδα, άμα είναι όλοι οι επαγγελματίες και πάνε 100%, θα σκοτωθούν οι παιδάκι μου. Κατάλαβες. Ναι, θα ήταν και πολύ φλάτ αυτό. Θα ήταν και πολύ φλάτ όλο αυτό. Δηλαδή, άμα έχεις μόνο κάσους στην προπόνηση, θα ήταν λίγο μονότονο, νομίζω. Και δεν θα χρειαζόσουν πολύ εσύ να παρέμβεις, γιατί. Όχι, μα εκεί θα έλεγα, μα τον κάσο είναι το. Τώρα, επειδή είπε τον κάσο, το μόνο που του λέω είναι σταμάτα. Φτάνει. Παίρνω στην αστήρια και τον βγάζω απ' έξω. Γιατί εκεί πάει το σύνδρομο τη υπερπροπόνηση, που είναι πιο. Δηλαδή, άμα είναι παίχτης υπερπροπονημένος, είναι χειρότερο από το να είναι υποπροπονημένος. Δηλαδή, εκεί το υπερπροπονημένος που λέει κάει και ο παίχτης,
Ναι. Με παραδείγματα δεν χρειάζεται να λέμε ονόματα. Mm-hmm. Εκεί μετά η απόδοση είναι τελείως κάτω από το μηδέν. Δηλαδή πέφτει πολύ απόδοση και θέλει πολύ προσοχή και για τραυματισμούς, αλλά και ότι δεν έχει ενέργεια ο παίχτης. Mm-hmm. Έχει αδειάσει. Σωστά. Θέλει πολύ προσοχή. Θέλει να είναι μοιρασμένο, ναι, όπως είναι, ναι, όλα στη ζωή. Ναι. Θέλει λίγο, ξέρεις, και προπόνηση και χαλάρωμα και δουλειά και διασκέδαση, όλα μαζί, άμα μπορείς να τα συνδυάσεις. Αυτό νομίζω είναι το ιδανικό. Ναι, πάντως γενικότερα, όπως είπες και στο ξεκίνημα, προβλήματα σοβαρών τραυματισμών δεν είχαμε, αν εξαιρέσει κανείς στο ξεκίνημα την πρώτη εβδομάδα και όλα στην άουσα, στα τρεπέντε πηγάδια, ο Πίντο που τραυματίστηκε, έπαθε τη ρήξη προς του χιαστού και ήταν μια πολύ άτυχη, ναι, στιγμή. Ναι. Δεν είχε πολλά έτσι προβλήματα η ομάδα. Και ο Δημήτρης το ίδιο. Αν ναι, είχαμε και τον Ανάκουλο. Ναι. Πάλι εκεί στην αποκατάσταση είχε ξανά έπαθει στο ίδιο πόδι το χιαστό. Νομίζω Πίντο δεν ξέρω, ήταν αφιβόλου, όχι... Επειδή έκανε στη Βραζιλία και είναι λίγο, να το πω έτσι γλυκά, τεμπέληδες εκεί στη Βραζιλία. Ναι, μπορεί δεν να μην έκανε καλή αποκατάσταση δηλαδή. Έκανε τα τεστ, ναι, έκανε τα τεστ, αλλά ούτε εργομετρικά πρόλαβε να περάσει. Μπήκε στην προετοιμασία, έλεγε είμαι καλά, το πω τα καλά δεν είχε. Μα δεν ξέρω τώρα, δεν ξέρω, ήταν και άτυχη στιγμή όπως το λέτε, έτυχε, εντάξει. Ο Δημήτρης σίγουρα ήταν άτυχη στιγμή. Εντάξει, κατά τα άλλα είχαμε 4 κλάσεις, είναι πολύ καλό. Ποσοστό. Στατιστικά δηλαδή το νούμερο είναι πολύ χαμηλό. Στατιστικά είναι πολύ πολύ χαμηλό, πάρα πολύ χαμηλό, γιατί είναι και 38 οι αγώνες, κάναμε τους 32 όπως κάναμε, 33. Είναι πολύ χαμηλό, είναι πολύ χαμηλό. Αν σκεφτείτε ότι ανά 1000 λεπτά προπόνηση και αγώνα υπάρχει ένας μικρός τραυματισμός στην Premier League, θα δω τώρα ένα στατιστικό. Αναλογιστείτε τώρα ότι πήγαμε πάρα πολύ καλά σε αυτό το τομέα και δεν είμαι μόνο εγώ, είπαμε είναι ο Βαγγέλης ο Πανταζής. Είναι τα δύο παιδιά οι ψυχοθεραπευτές που τους είχα πει πριν, και ο Νόντας και ο Μάριος, και είναι και οι ποδοσφαιριστές από μόνοι τους. Δηλαδή είναι και το προπονητικό υπόβαθρο που είχαν, που ήταν όλα τα περισσότερα παιδιά, κάποια δεν ήταν γνωστά, αλλά τώρα ας πούμε ο Μπαρκάν έχει παίξει χρόνια Super League, ο Ντούνης, ο Βελιζήσης, ο Σόζα, όλα τα παιδιά έχουν προπονητικό υπόβαθρο. Δεν ήταν κάποια παιδιά που ήρθαν από την ΚΑΠΑ 20, ναι, και μπήκαν και παίξαν 35 αγώνες και σωτήρι, συγχαρητήρια, είσαι γυμναστάρα, ξέρω εγώ, είσαι προπονητάρα. Ναι. Τα παιδιά είχαν από μόνα τους υπόβαθρο, ξέραν τι να κάνουν. Ναι. Σε βοήθησαν. Και με τη δική μου την καθοδήγηση, ναι, νομίζω. Ναι. Και με τη δική μου την, ας πούμε, επιστημονική προσέγγιση και καθοδήγηση και με τη δική τους εμπειρία και με του προπονητή. Νομίζω πήγαμε καλά, δόξα τω Θεώ. Είναι και θέμα λίγο τύχης, γιατί ποδόσφαιρο είναι και τραυματίζεσαι. Καταλάβεις κάτι, ας πούμε, ο Τζόγλου είχε ένα τραυματισμό στην προετοιμασία που άπλωσε το πόδι να πλασάρει και έβαλε όλο στο δικό του πόδι και του το άνοιξε. Δηλαδή κάτι που λες και το έκανε με το χέρι επίτηδες και τραυματίστηκε. Αυτό είναι άτυχη στιγμή. Δηλαδή, αν είχαμε άλλα 3 τέτοια και είχαμε 7 μικρούς τραυματισμούς, θα ήμουν αποτυχημένος. Δεν νομίζω, είναι και λίγο τύχη, ποδόσφαιρο είναι. Θα τραυματιστούν, θα επανέλθουν. Το θέμα είναι η ομάδα να είναι προπονημένη, τα παιδιά να είναι ευχαριστημένα. Και να κερδίζει η ομάδα. Γιατί άμα δεν κερδίζει η ομάδα, τι να λέμε. Σωστά. Εντάξει, αυτό το κομμάτι κύλησε νομίζω ομαλά η σεζόν και από ό,τι καταλαβαίνουμε, εφόσον δεν παραμείνετε και συνεχίσει κάποιος άλλος προπονητής, θα παραδώσεις εσείς το δικό σου το κομμάτι μια ομάδα η οποία θα είναι καλά προπονημένη. Όσοι παραμείνουν τουλάχιστον από το φετινό ρόστερ και την επόμενη σεζόν. Θα έχουν το υπόβαθρο πρόγραμμα το ατομικό, το πρόγραμμα το ατομικό της μεταβατικής περίοδου και όπως τότε στον Απόλλωνα όταν φύγαμε παραμονή Χριστουγέννων είχε έρθει ο Κώστας ο Παρούσης που είναι φίλος μου, είχαμε κάνει μαζί ένα μεταπτυχιακό στην Κομωτινή της FIFA και του έδωσα όλα ό,τι είχαμε δουλέψει, ακριβώς τα πάντα όλα, τα έχω στο λάπτοπ και του τα έδωσα όλα. Έτσι και αν έρθει κάποιος γυμναστής και μου ζητηθεί ή το ξέρω εγώ προσωπικά θα τα δώσω από μόνος μου, αλλά μου ζητηθεί από τη διοίκηση και εγώ έχω φύγει, θα τα παραδώσω όλα ό,τι έκανα όλη τη χρονιά και σίγουρα για τα παιδιά που μείναν μιλάμε, έτσι, για τους ποδοσφαιριστές θα μείνουν και το μεταβατικό τους πρόγραμμα και για ποιο λόγο το έκανα. Θα είναι πλήρης η ανάλυση μου στο... γιατί θέλω να βοηθήσω τον επόμενο προποντή φυσικής κατάστασης που θα έρθει, θέλω να τον βοηθήσω, θέλω να τον δω στα φώτα μου, θέλω να ανταλλάξω απόψεις. Και θέλω το καλό των παιχτών και του Άρη. Μάλιστα. Οπότε όποιος έρθει, σίγουρα η πόρτα μου θα είναι ανοιχτή. Λέμε αν δεν είμαι εγώ, έτσι, μην κλείνουμε τις πόρτες. Γιατί μην μου πει μετά ο πρόεδρος, εσύ είπες θα φύγεις στον αέρα. Σωστά. Λέμε, εάν σε περίπτωση που γίνει, που φύγουμε και δεν μείνουμε, τότε με ανοιχτές αγκάλες.
Από ό,τι καταλαβαίνω. Θα καθοδηγήσω όσο μου επιτρέπετε τον Ναι, επόμενο. ναι. Και με αυτό θα κλείσουμε. Μπορεί να μην έγινε αργιανό, όπως είπες, γιατί αποφεύγεις σε αυτό το κομμάτι για να είσαι ανεπηρέαστος επαγγελματικά. Αλλά πάντοτε από εδώ και πέρα νομίζω ότι τον Άρη θα τον παρακολουθεί σου, Τύρι. Θα ενδιαφέρεσαι και θα είσαι ένας φίλος του Άρη, όπου και αν είσαι. Μα το τυχερό μου είναι ένα κομπολέ του Άρη. Ναι. Που μου το έφτιαξε, μάλλον μου το έδωσε ο Πιπερίδης ο Δημήτρης. Ναι. Και μου το έφτιαξε ένας συνάδελφός σας, το οποίο δεν θυμάμαι και το όνομα. Ναι. Και μου είχε χαλάσει και μου το έφτιαξε. Ναι. Και τις δύο σοπαλίες που κάναμε δεν είχα το τυχερό μου κομπολόι. Και με Καλυθέα και με Τρίκαλα. Α, οπότε αυτό το κομπολόι του Άρη που βρήκαμε, πάντα θα μου θυμίζει αυτή την πορεία. Ναι, ναι, πάντα θα μου θυμίζει αυτή την πορεία. Και πάντα θα το έχω, έτσι. Οπότε θα είμαι λίγο κρυφοαριανός, ας πούμε. Μάλιστα. Ωραία. Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα κουβέντα που κάναμε. Να ευχηθούμε και πάλι συγχαρητήρια για την επιτυχία της ανόδου και να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο για την επόμενη μέρα. Και μακάρι να είχατε λίγες μέρες ακόμη στη Θεσσαλονίκη και να τη γνωρίσετε και λίγο παραπάνω τώρα που χαλαρώσατε. Ναι, εντάξει, δεν πειράζει, όλα καλά. Ίσως μείνουμε, δεν ξέρεις. Μπορεί να μείνουμε και να έρθουμε λίγο νωρίτερα και να τα δούμε και να είναι όλα ευχάριστα. Ναι. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση. Μου άρεσε πολύ η συζήτηση που κάναμε, πάρα πολύ, η αλήθεια είναι. Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο του Άρη που μας στήριξε και θέλω να ευχαριστήσω και όλη τη διοίκηση και ξεχωριστά τον κύριο Μερφορίδη και τον κύριο Σπανό που με εμπιστεύονται και με έχουν πρώτο εργάτη όπου πηγαίνουν και θέλω να τους ευχαριστήσω ιδιαίτερα και τους δύο, αλλά είπα και όλη τη διοίκηση και όλο τον φιλαθλό κόσμο και τους ποδοσφαιριστές πάνω απ' όλα, γιατί αυτή είναι τα πειραματόζωα τους λέω, δεν ξέρω, δεν σας το είπα πριν. Έτσι λέω, δυστυχώς είναι πειραματόζωα. Γιατί όπως είπατε εσείς η γυμναστική εξελίσσεται και κάθε χρόνο τους κάνουμε άλλα πράγματα και λέμε μετά βγήκε ή δεν βγήκε. Οπότε να έχουν κουράγια τα παιδιά, να έχουν καλή διάθεση, υπομονή και να μας οδηγούν σε ανόδους. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ, Σωτήρη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.